χρόνια πολλά. Να μας δεις. Χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Πότε την ανορίζαμε και πότε έγινε ολόκληρο κορίτσι. Έλα να σου πω μια ιστορία για αυτά τα μεταγιόν. Και ποιος ήταν αυτός? Ένας από ένα νησί, τη Σάμο, και ήταν φιλόσοφος. Και έτσι είναι η πραγματική αγάπη? Κάπως έτσι. Γι' αυτό θα το δώσεις... Σε όποιον αγαπήσω πιο πολύ. Όποιον αγαπήσεις αληθινά. Να ζήσεις μωρό μου και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Χρόνια πολλά, Κλειώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αδειά μας. Απόψε θα το κάνεις τελικά. Ναι. Το αποφάσισες. Εσύ. Τι εγώ. Με την Δανάη. Σιγά. Από τώρα. Ναι, πάμε. Κάτι θέλω να σου πω. Εμείς την κάνουμε. Πάρε μαύριο να μου πεις πως πήγε, έτσι. Αύριο. Την κολλητή μου και τα μάτια σου. Καλύτα. Αυτό ήταν. Ναι. Τι είναι εδώ? Δεν σ' αρέσει? Καλά είναι. Αυτό για να πάρω δύναμη. Λοιπόν, σκέφτομαι το αύριο. Ναι, και... Θες να το συζητήσουμε? Λίγο. Σκέφτομαι πολύ το αύριο. Βρε μωράκι μου. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμη. Μήπως να χαλαρώσουμε, να ζήσουμε το σήμερα και το αύριο να το ζήσουμε στην ώρα του, ε? Λες, ε. Δίκιο έχεις. Θέλω να ζήσουμε όλα τα αύριο μαζί. Ναι, αλλά πες κάτι γιατί θέλεις να φρικάρω. Αυτό σημαίνει ναι. Σε λατρεύω. Κι εγώ, μωρό μου.
Η εγκληματολογία, ως αυτόνομη επιστήμη, έρχεται να δώσει απάντηση στο ερώτημα τι είναι στην πραγματικότητα ο εγκληματίας. Τι είναι αυτό που οθεί έναν άνθρωπο να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Είναι οι δολοφόνοι ξεχωριστά ιδιόμορφα όντα ή απλά υπάρχει μέσα σε όλους μας ένας εν δυνάμει δολοφόνος που περιμένει τις κατάλληλες συνθήκες για να αποκαλυφθεί. Μαζί, την επόμενη χρονιά, θα ταξιδέψουμε στο μαγικό κόσμο αυτής της επιστήμης, η οποία πλησιάζει την τέχνη όσο καμία άλλη. Και αυτό γιατί αναζητά το φως, ψάχνοντας τα πιο σκοτεινά μέρη του ανθρώπινου μυαλού. Ψάχνει την αιτία. Όχι απλά την εξιχνίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή πρωτοχρονιά και καλή συνέχεια σε όλους σας. Κάθε φορά που σε ακούω, αισθάνομαι υπερήφανος για την επιλογή μου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρίτα. Έχω πολύ καλό προαίσθημα για σένα. Για τη χρονιά που έρχεται. Αλήθεια, πού θα αλλάξει το χρόνο? Όπως πάντα, με τον πατέρα μου. Δημήτρη, παιδί μου, πότε θα το κάνεις αυτό? Οι μέρες αυτές είναι οικογενειακές, όπως λένε. Είναι η μόνη οικογένεια που έχω. Άλλωστε, με μελαγχολούν οι γιορτές και την περίοδο αυτή προτιμώ την απομόνωση. Καλή είναι και η απομόνωση, αλλά μην το παρακάνεις. Το μυαλό βρίσκει τις λύσεις όταν πάβει να σκέφτεται. Σου μιλάω εκ πείρας. Το ξέρω, είναι τραγικό αυτό που συνέβη στον πατέρα σου. Στάθηκε εξαιρετικά άτυχος. Δεν είναι θέμα τύχης, κύριε Πρίτανε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, Δεσποινής, θα μένω εγώ μαζί του. Πάντως, αν έχετε να πάτε κάπου, θα μείνω μαζί του όλη τη νύχτα. Μόλις ξεκίνησε η βάρδια μου. Όχι, ευχαριστώ. Αν με χρειαστείτε κάτι, με φωνάζετε.
Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Τι ώρα είναι? Ξημέρωσε. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά, Νίκο. Χρόνια μας πολλά, ρε φιλαράκι. Πάλι μου την έκανες εχθές. Αυτά ξέρεις. Πώς πάει ο Κρυσοτήρης? Όπως τα ξέρεις. Αφού και που πας, ρε, εσύ δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνω εγώ. Ρε μαλάκα, από τότε που συνέβη αυτό στον πατέρα σου, αποφεύγεις τη χαρά, λες και είσαι αλλεργικός. Ούτε ο πατέρας σου θα σ' ήθελε έτσι πάνω του. Πότε θα πάμε για καμιά μπύρα? Αν δεν σηκώσω το τηλέφωνο εγώ, εσύ. Έχεις δίκιο. Θα σε πάρω εγώ. Οκ, έγινε. Μη χάνεσαι, ρε. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, νεκρή στην είσοδο της πολυκατοικίας της, βρέθηκε πριν από λίγες ώρες η πρώην δικαστικός Χριστίνα Δεσίλα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο θάνατός της προήλθε από ατύχημα, καθώς το θύμα φαίνεται να κλείστησε στις σκάλες της πολυκατοικίας της. Ο καιρός αύριο αναμένεται. Σας έφερα καφέ. Έχω. Είναι πολύ τυχερός που σας έχει. Είναι. Ξέρετε πόσους παρατημένους έχουμε εδώ. Δεν άρκει να πληρώνει κανείς. Η παρουσία είναι που μετράει. Καλά, μην σας κουράζω κι εγώ τώρα. Δέσποινη Σοφία. Ναι. Θα τον δεχθώ, ευχαριστώ. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Πιστεύετε στο Θεό? Ναι. Του μιλάτε? Ενώ προσεύχεστε. Ναι. Γιατί? Ακούει. Ναι.
τρέμε, θέλετε κάτι άλλο? Κοντεύει μεσάνυχτα. Σου χάλασα το Σαββατόβραδο. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Πήγαινε. Καληνύχτα σας. Ιδιόρυθμη περίπτωση, αλλά ευφυής. Θα σε βοηθήσει πολύ στον γιο με. Θα μπορούσες να το πεις και αυτισμό. Μη σε τρομάζει η λέξη. Ιδιαίτερα εσωστρεφής, αλλά εξαιρετικός επιστήμον. Είναι βοηθός μου εδώ και χρόνια. Όχι, όχι. Είμαι αντικειμενικός. Λοιπόν, του τηλεφωνώ αμέσως. Καλημέρα, κύριε Πρίτανη. Με συγχωρείς που σε ενοχλώ τόσο νωρίς, παιδί μου, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Σας ακούω. Πριν από λίγο δολοφονήθηκε ένας γιατρός. Ο υποδιοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών είναι προσωπικός μου φίλος. Και σε ζητήματα που χρήζουν ειδικής εγκληματολογικής μελέτης, ζητά και τη συνδρομή μας. Ονομάζεται Απόστολος Μπαρασόπουλος. Τον ενημέρωσα ότι εσύ διδάσκεις εγκληματολογία από φέτος και ότι ίσως θα μπορούσες να πας. Μάλιστα. Διεύθυνση. Ορίστε. Θέλω τον κύριο υποδιοικητή, τον κύριο Μπαρασόπουλο. Όνομα. Δημήτρης Λαΐνης, εκ μέρους του Αριστοτέλη Αδαμαντίνου. Μισό λεπτό. Καλημέρα, κύριε υποδιοικητά. Δημήτρης Λαΐνης, εκ μέρους... Ναι, γνωρίζω. Έλα μαζί μου. Βγάλαν φωτογραφίες και μετά θα τον μεταφέρουν για νεκροψία. Πρέπει να είναι νεκρός γύρω στις 6 ώρες. Του κόψανε το λαιμό και τα δάχτυλα μεταξύ μέσης και ονιχοφόρου φάλαγγας. Ποιος τον βρήκε? Ένας γείτονας άκουσε φασαρία και μας ειδοποίησε. Στο βιβλίο της γραμματέως του δεν υπήρχε κλεισμένο ραντεβού. Αν είναι νεκρός εδώ και 6 ώρες, πάει να πει πως συναντήθηκε με τον δολοφόνο μετά τα μεσάνυχτα. Εντάξει. Μάλιστα, κύριε υποδιοικητά. Thank you.
Καλημέρα σας. Το γραφείο του κύριου Παρασόπουλου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έλα, πέρασε. Κύριε Ποδηγητά, συγγνώμη, η κυρία που έφυγε είχε κάποια σχέση με την δολοφονία του γιατρού? Όχι, όχι. Είχαμε μια αυτοκτονία ενός άντρα και αυτή ήταν η πρώην σύζυγός του και παίρνουμε καταθέσεις. Κάθεσε. Ο τρόπος και η αγριότητα που δολοφονήθηκε ο γιατρός ίσως θα πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται ούτε για έγκλημα πάθους ούτε για φόνο εμπρασμό. Συμφωνώ. Περισσότερο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μοιάζει. Λαμβανωμένο υπόψη και των συμβολισμών. Ναι. Το κόψιμο των δακτύλων και το αρχαίο ρητό. Λάλια δει και ό,τι δει και ούκ ακούσει αμύδι. Λέγε εκείνα που πρέπει και όπως πρέπει και μην ακούσει εκείνα που δεν πρέπει. Και ένα φακελάκι με 220 ευρώ που τοποθετήθηκε μετά τη δολοφονία. Αυτό το λέω γιατί το φακελάκι ήταν καθαρό ενώ η ποδιά ήταν ποτισμένη στο αίμα. Ίσως το φακελάκι υποδηλώνει χρηματισμό και είναι συμβολικό. Θα δούμε. Κατασχέσαμε ήδη τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και το αρχείο του. Πήραμε κατάθεση από τη γραμματέα του, αλλά δεν βοήθησε πολύ. Κάνουμε έρευνα και στο νοσοκομείο που δούλευε. Κύριε Ποδηγητά, εγώ θα σας ετοιμάσω ένα ψυχολογικό προφίλ του δολοφόνου. Με όσα στοιχεία έχω, αν προκύψει κάτι καινούριο, σας παρακαλώ ενημερώστε με. Ωραία, μη σε κρατάω άλλο. Πήγαινε και θα είμαστε σε επαφή. Κύριε Ποδηγητά, θα με βοηθούσε πολύ να είχα ένα αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης. Κανένα πρόβλημα, βεβαίως. Μετά από 37 ανακρίσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Μακαρίτης δεν είχε και την καλύτερη φήμη. Πήραμε καταθέσεις στο νοσοκομείο που δούλευε, από όλο σχεδόν το προσωπικό, από τον κοινωνικό και οικογενειακό του περίγυρο και δεν προέκυψε κάτι διαφωτιστικό. Το αρχείο του δεν έδειξε κάτι που να μας δείχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις. Καθαρές. Και οι εξετάσεις DNA, κανένα ίχνος. Το μόνο που πιστοποιήθηκε είναι ότι το αίμα με το οποίο γράφτηκε το ρητό ήταν το ίδιο του θύματος. Ο γραφικός του χαρακτήρας. Ο δράστης φορούσε γάντια. Ο γραφολόγος δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει το γραφικό χαρακτήρα με κανένα από τα δείγματα που του δώσαμε. Το ρητό όμως ανήκει στον Πυθαγόρα. Και τι μας λέει αυτό? Ίσως μας λέει κάτι για το μορφωτικό επίπεδο του δολοφόνου. Ναι, αποκλείεται να έγραψε κάτι ξεκάρφωτο για να μας μπερδέψει. Όχι. Δεν αποκλείεται τίποτα.
Καλημέρα, κύριε Ποδικητά. Αρχείο από αυτές. Μόνο εδώ έχουμε και μία στην είσοδο, αλλά δεν λειτουργούν. Ξέρετε, οι πελάτες μας... Ήρθε μόνος του. Μάλιστα. Είχε κλείσει το δωμάτιο τηλεφωνικά. Όταν ήρθε, ήταν μόνος του. Δημοσθένης Αργυρίου. Δικηγόρος. Ο Δράζης έχει γνώσεις ανατομίας και χειρουργικής, φαίνεται από το κόψιμο στη γλώσσα. Το θύμα... Έχει ένα σημάδι στο λαιμό. Από σύριγγα. Πρέπει να του χορηγήθηκε αναισθητική ουσία, αλλά αυτό θα μας το πει η τοξικολογική. Πιθανόν το δέσιμο έγινε για περισσότερη ασφάλεια. Ο ίδιος δράστης. Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Πολύ απίθανο να ήταν σύμπτωση. Αρχαίο ρητό και πάλι. Και δεν είναι το μόνο κοινό. Τι εννοείς? Ο αριθμός του δωματίου, κύριε Ποδηγητά. Κύριε Ποδηγητά, έρχεστε λίγο. Πάρω το πτώμα. Είπατε πως έχει έρθει εδώ μόνος του. Μάλιστα. Δηλαδή, κανείς δεν έρχεται εδώ μόνος του. Ήτανε μόνος όταν ήρθε και πήρε το δωμάτιο. Και δεν τον ζήτησε κανείς? Δεν γίνεται έτσι εδώ. Οι περισσότεροι πελάτες μας είναι παντρεμένοι και όπως καταλαβαίνετε δεν έρχονται πάντα μαζί, ζευγαράκια. Πολλές φορές κάποιος κλείνει το δωμάτιο, μετά έρχεται και μετά από λίγο ακολουθεί ο επόμενος. Εδώ δεν κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Είμαστε διακριτικοί. Οι τοξικολογικές εξετάσεις του δικηγόρου επιβεβαίωσαν ότι είχε λάβει μεγάλη ποσότητα αναισθητικών ουσιών. Πρώτα τον νάρκωσαν και μετά του έκοψαν τη γλώσσα. Ο θάνατός του προκλήθηκε από πνιγμό, λόγω της αιμορραγίας. Πνίγηκε με το ίδιο του το αίμα. Μήπως η συγκεκριμένη δολοφονία θα πρέπει να μας κάνει να ψάχνουμε την δολοφόνο και όχι τον? Σεξουαλική επαφή δεν υπήρξε, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό. Άρα, το Ρώσο ξενοδοχείο. Το διάλεξε για να μας παραπλανήσει. Μάλλον. Κάποιος τον οδήγησε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και στο συγκεκριμένο δωμάτιο, ζητώντας του ραντεβού για κάτι που προφανώς τον ενδιέφερε πολύ. Αλλιώς δεν θα πήγαινε. Σιγάν την αλήθεια. Χρυσώνες τη θάπτην. Που σημαίνει να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να θάβεις χρυσό. Και αυτό είναι ρητό του Πυθαγόρα. Σκέφτεστε κάτι? Θυμάμαι ακόμη μια φράση γραμμένη στα αρχαία. Αλλά αυτό ήταν αυτοκτονία. Φέρτε μου το φάκελο της υπόθεσης Ευθυμίου. Ο αυτόχειρας είχε σπουδάσει κλασική φιλολογία. Και το σημείωμα ήταν γραμμένο από τον ίδιο. Η πρώην σύζυγός του μας είχε καταθέσει ότι ήταν καταθλιπτικός και ότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το χωρισμό τους. Γιώργος Ευθυμίου, ετών 40, σπουδές κλασικής φιλολογίας. Ακαδημαϊκή καριέρα. Θα νέιν πέπρωτε άπαση. Είναι γραφτό σε όλους να πεθάνουν. Ποιος τον βρήκε? Οικιακή βοηθός. Πότε? Στις 2 Ιανουαρίου. Τι ώρα τον βρήκε? Το πρωί, γιατί ρωτάς? Γιατί το ρολόι του είναι σταματημένο στις 2:20 ακριβώς.
Κύριε υποδικητά, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση συνδέεται. Συγχωρείτε. Ναι. Πότε? Όχι, όχι, έρχομαι αμέσως. Συμβαίνει κάτι. Ο πατέρας μου. Πού είναι? Στο δωμάτιο. Είναι ο γιατρός μαζί του. Θα βγει σε λίγο. Τι συνέβη? Θα σου πει ο γιατρός. Βαρύτατο εγκεφαλικό. Τον έχουμε διασωληνώσει. Είναι κλινικά νεκρός. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Γι' αυτό, όποτε μου πεις, μπορώ να διακόψω τη μηχανική υποστήριξη. Είναι μάταιο να τον ταλαιπωρούμε άλλο. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται. Σκέψου το. Έχεις καιρό. Και θα ξαναλέμε. Σου αφήνω το τηλεφωνό μου. Σήμερα είμαι βραδινή. Πάρε με όποτε θέλεις. Θα είμαι μαζί του συνέχεια. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή. Γεια σου, Αριστοτέλη μου. Πέρασα να σου πω ένα γεια. Χαθήκαμε. Η υπόθεσή σας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, μαθαίνω. Από τον Δημήτρη, ικανοποιημένος? Εξαιρετικό παιδί και πολύ καλό στη δουλειά του. Τον έχω χάσει τις τελευταίες μέρες και ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Δεν είναι σήμερα εδώ? Όχι, είχε μια δυσάρεστη εξέλιξη με το θέμα του πατέρα του. Και τις τελευταίες μέρες τρέχει με αυτό. Τι συμβαίνει με τον πατέρα του? Τραγική ιστορία, αγαπητέ μου. Πριν από 4 χρόνια τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός τον εγκατέλειψε αβοήθητο και εξαφανίστηκε. Ο άνθρωπος έμεινε παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Το βάρος της φροντίδας έπεσε στο γιο. Η μητέρα του έχει πεθάνει προπολού. Τώρα έπαθε και δεύτερο εγκεφαλικό. Αυτός που χτύπησε τον πατέρα του? Δεν βρέθηκε ποτέ. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας ατιμόρυτος. Όπως τόση και τόση.
Άμα δεν πάει ο Μωάμε στο βουνό. Με το στόμα θα την ανοίξουμε. Ήμουν στη γειτονιά σου και είπα να έρθω να δω αν ζεις. Για πες κανένα νέο, ρε. Ο πατέρας σου. Έπαθε δεύτερο εγκεφαλικό. Είναι κλινικά νεκρός. Μόνο τα μηχανήματα τον κρατάνε στη ζωή. Τιμωρεί. Ο δολοφόνος είναι μεθοδικός και υπομονετικός. Δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που θα άφηνε μηνύματα για να παίξει με τις αρχές. Δεν θα ρίσκαρε να ανακαλυφθεί παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες δολοφονίες, του Ευθυμίου και του γιατρού, γίναν τόσο κοντά μεταξύ τους. Έχουμε και το δικηγόρο. Και δεν ξέρουμε αν είναι ο τελευταίος. Πιστεύεις ότι πρέπει να περιμένουμε και άλλους φόνους? Σε μία έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο, ο Αργυρίου ήταν μπλεγμένος με το παραδικαστικό κύκλωμα. Αυτό είναι γνωστό. Στην ίδια έρευνα, όπου εμφανίζονταν το όνομα του Αργυρίου σχεδόν σε όλες τις καταχωρήσεις, εμφανίζονταν και το όνομα της Χριστίνας Δησίλα. Οι δυο τους είχαν κατηγορηθεί για πάνω από 30 στημένες υποθέσεις. Εκβιασμούς, δολοφονίες, ναρκωτικά. Λοιπόν. Είχα ακούσει στο ραδιόφωνο ότι η Χριστίνα Δησίλα βρέθηκε νεκρή. Ναι, σκοτώθηκε αρχές του χρόνου. Ήταν ατύχημα. Έπεσε από τη σκάλα της πολυκατοικίας της. Έπεσε. Φέρτε μου το φάκελο από την υπόθεση της Δεσίλα, της δικαστικού. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από το κάταγμα του κρανίου της και της σπονδυλικής της στήλης που προκλήθηκε από την πτώση της. Ούτε τραύματα από ξένο σώμα υπήρχαν, ούτε ίχνη πάλης. Θα ναι, είναι πέπρωτε άπαση. Κύριε Ποδικητά, πάτε που ζητήσατε. Άφησέ τον εκεί. Σε ποιον όροφο έμενε? Στο ρετίδε. Και στην ηλικία της ανέβαινε με τη σκάλα. Θα κάνουμε μια απλή κουβέντα με τον άντρα της. Δεν θα αναφέρουμε καμιά υποψία για δολοφονία. Κύριε Υποδικητά, μπορούμε να επιστρέψουμε στον πρώτο όροφο, παρακαλώ. Γιατί? Πάντα κατά ρυθμόν γίνονται. Ένα αρχά πάντων. Σημαίνει ένα, η αρχή των πάντων. Η Δεσίλα ήταν ο πρώτος του φόνος. Το πάντα κατά αριθμών γίγνονται. Τα πάντα γίνονται με βάση τους αριθμούς.
Με αυτό το ρητό μας δείχνει ότι η μέθοδος που ακολουθεί βασίζεται σε αριθμούς. Γιατί ένας κατά συρροή δολοφόνος που υπογράφει τις πράξεις του, άρα θέλει να ξέρουμε ότι το έκανε ο ίδιος, να κάνει την πρώτη να φανεί σαν ατύχημα και τη δεύτερη σαν αυτοκτονία? Για να κερδίσει χρόνο. Και για να μην υποψιαστούν κάτι τα μελλοντικά του θύματα. Όλες οι δολοφονίες συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ο δολοφόνος αιτιολογεί τις πράξεις του μέσω των μηνυμάτων. Και μετά τις υπογράφει. Δεν είναι υπογραφή του τα αρχαία ρητά, κύριε Ποδικήτα. Ο αριθμός 220 είναι. Το κλειδί είναι το μήνυμα που άφησε στη Δεσίλα. Πάντα κατά αριθμόν γίνονται. Με τον Αργυρίου και τη Δεσίλα να βρίσκονται μπλεγμένοι σε πάνω από 30 στημένες υποθέσεις. Οι άνθρωποι κλειδιά για να βρούμε για ποια δικαστική υπόθεση τιμωρεί ο δολοφόνος μας είναι ο γιατρός Παπάς και ο Ευθυμίου. Με τον γιατρό δεν βρήκαμε τίποτα. Επομένως θα πρέπει να εστιάσετε τις ερευνές σας στον Ευθυμίου. Μόνο έτσι θα δούμε αν και πότε θα υπάρξει άλλη δολοφονία. Ναι. Συγγνώμη για την ώρα, μήπως σας ενοχλώ? Όχι, φυσικά δεν με ενοχλείς. Τι συμβαίνει? Θέλω να σας δω, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Αύριο το μεσημέρι. Αύριο το μεσημέρι. Ευκαιρία να σου κάνω το τραπέζι. Είναι τα γενέθλιά μου, βλέπεις. Τα θυμάμαι δυστυχώς ακόμα. Αύριο το μεσημέρι. Φαίνεστε λίγο κουρασμένος. Σκεπτικός, θα έλεγα. Είναι φυσικό όταν έχει κανείς γενέθλια, δεν είναι? Θέλεις, δεν θέλεις, κάνεις τους απολογισμούς σου. Ο παππούς μου, ο πατέρας μου, οι θείοι μου, όλοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στη νομική επιστήμη. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Και μετανιώνετε? Όχι, απλώς αναρωτιέμαι. Η έννοια του δικαίου. Σε έναν κόσμο κατά βάση τόσο άδικο. Ας επανέλθουμε όμως στη δική σου υπόθεση. Φαίνεσαι ανήσυχος και εγώ κάθομαι και φλιαρώ. 4 δολοφονίες. Και σε όλες ρητά του Πυθαγόρα. Και ο αριθμός 220. Βρίσκομαι σε αδιέξοδο. Άκου, πρόκειται να γίνει ένα συνέδριο θετικών επιστημόνων. Με κεντρικό ομιλητή τον Μαρσέλ Ντεσάφ. Εξαιρετικός μαθηματικός και λάτρης της ελληνικής ιστορίας. Πήγαινε να τον βρεις. Τον είχα γνωρίσει ένα συνέδριο στο Παρίσι. Ίσως μπορεί να σε βοηθήσει σε κάτι. Et toutes les sciences utilisent les mathématiques pour résoudre leurs propres problèmes. La physique, la médecine, la biologie, la mécanique, la géologie, l'économie même. S'appuie sur les mathématiques. Je vais vous lire une définition de Tolstoï qui dit « L'homme est une fraction dont le numérateur est sa valeur réelle et le dénominateur, l'idée qu'il se fait de lui-même. » Le numérateur reste le même, c'est-à-dire la valeur de l'homme. D'accord ? Donc, c'est pourquoi plus grand est le dénominateur, c'est-à-dire la valeur réelle de l'homme, plus petite est la fraction. C'est-à-dire l'homme. Voilà, merci. Monsieur Marcel Deschaff. Je m'appelle Dimitris Lainis.
Ça vient de la part de Monsieur Adamantinos. Aristote. Ça, ça me fait plaisir. Une bonne nouvelle. Comment va-t-il? Il y a longtemps que je ne l'ai vu. Il va très bien. Et il m'a dit le plus grand bien de vous. Méfiez-vous, hein? C'est un grand menteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais vous demander s'il existe un théorème en mathématiques concernant le nombre de 120. Non. 220 en lui-même, ça ne veut rien dire. Hein? Il faudrait trouver autre chose. Par exemple, un nombre. Et à ce moment-là, vous pouvez évaluer la différence entre ces deux nombres. Vous comprenez? Dans une sens allégorique, peut-être. Ces derniers mois, j'enquête sur une affaire où ressortent souvent des citations de Pythagore ainsi que le nombre de 120. Ah oui. Alors, oui, là, vous avez raison. Citation de Pythagore et 220. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc un théorème concernant le nombre de 120. Oui, il y en a un. Mais vous êtes drôles, vous, les Grecs. C'est-à-dire que tout le monde veut ressembler aux Grecs anciens, mais vous, les Grecs, vous voulez ressembler au reste du monde. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Regardez. Heteros ego. Mon autre moi. D'accord? Pourquoi? Parce que Pythagore disait qu'il avait entendu la musique des sphères. Hein? C'était un son, paraît-il, très harmonieux qui venait du mouvement des planètes. Il avait pu établir la distance qu'il y avait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Et aussi d'ailleurs, grâce à ce son, il avait pu connaître la taille de ces planètes. Ensuite, il y a eu plusieurs pythagoriciens qui ont développé d'autres théories sur les nombres, et une, d'après ce que vous me dites, qui va vous intéresser, qui était la théorie des nombres amicaux. C'est-à-dire des nombres qui expriment tous mon autre moi. D'accord? Comme par exemple le 220 ou le 284. L'un est l'autre soi de l'autre. Pythagore dit, un ami, c'est un autre moi. Vous comprenez? Voilà. Et comment font-ils? Comment font-ils? La somme des diviseurs stricts de l'un de ces deux nombres est égale à l'autre nombre. Sum yasun elenika. C'est du chinois pour vous. Et pourtant, c'est du grec. Regardez. Yassas, le kyrios Ευθυμίου. Oui, 284 par un. 284, 284 par 2, 142, 284 par 4, 71, 284 par 71, 4 et 284 par 142, 2. Ça, ce sont des nombres entiers. Donc, si on additionne ces nombres, ça donne 220. C'est-à-dire que les diviseurs exacts de 284, hein, c'est 220. Mais également, si on additionne les diviseurs exacts de 220, on retrouve 284. D'accord? Alors, pour le 220, bien sûr, il y en a d'autres, hein, à savoir que la paire 220-284 n'est pas unique. Bon, d'ailleurs, après, on en a trouvé d'autres. Hein. La suivante, par exemple, c'est 1184. 1210. Voilà, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas idée à quel point c'est si m'aide. Tant mieux. Et puis, bien le bonjour à ce cher Aristote. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Ήταν ένα καλό παιδί ο Γιώργος μου. Έμπλεξε με αυτή τη σκρόφα. Ποτέ δεν τη συμπάθησα. Του το είχα πει. Δεν είναι αυτή η γυναίκα για σένα, του είχα πει. Δεν μ' άκουσε. Τον παράτησε κι αυτός. Μας είπε στην κατάθεσή της ότι γενικά ο γιος σας ήταν καταθλιπτικός. Ο γιος μου δεν ήταν έτσι. Ήταν καλό παιδί. Απλά έμπλεκε με λάθος ανθρώπους πάντα. Μετά το ατύχημα κλείστηκε στον εαυτό του. Δεν είχε μιλήσει ποτέ σε κανένα γι' αυτό. Μόνο σε μένα. Ήθελε μια κατανόηση, μια συμπαράσταση. Αλλά αυτή δεν τον κατάλαβε ποτέ. Ποιο ατύχημα? Βρήκαμε την υπόθεση που συνδέει τα θύματά μας, σου φτιάξα και αντίγραφο. Και? Είναι παλιά ιστορία. Το 2007, δύο νεαρά παιδιά, ο Μάνθος Κοζορός και η Κλείο Ράπτη. Και τι φεύγουμε έτσι νωρίς? Είχαμε να μείνουμε μόνοι μας. Γιατί, δεν περνάγαμε καλά? Καλά περνάγαμε, αλλά... Πάμε και θα σου πω. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο Τόνι Μαρνέλης, γιος του γνωστού βιομηχάνου. Ισχυρίστηκε ότι ο οδηγός της μηχανής χαργεντιζόταν επάνω στη μηχανή με την κοπέλα του και οδηγούσε επικίνδυνα. Είπε ότι η μηχανή έπεσε πάνω τους, ότι τρόμαξε και γι' αυτό έφυγε. Παραδόθηκε στην αστυνομία τρεις μέρες μετά. Στη δίκη που ακολούθησε, ο Δημοσθένης Αργυρίου ήταν ο δικηγόρος που ανέλαβε την υπεράσπισή του. Η Χριστίνα Δεσίλα ήταν η πρόεδρος της δίκης. Ο Αλέξης Παπάς ήταν ο γιατρός που προσκόμισε τις ιατρικές βεβαιώσεις ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν ήταν μεθυσμένος. Ο Γιώργος Ευθυμίου ήταν ο συνοδηγός του Μαρνέλη και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που επιβεβαίωσε τα όσα ισχυρίστηκε ο Μαρνέλης. Το δικαστήριο έκρινε το Μαρνέλη αθώο. Το ζευγάρι. Η κοπέλα σκοτώθηκε επί τόπου. Η τσάντα της περιείχε 70 ευρώ μετρητά, ένα δερμάτινο μπρελόκ με 4 κλειδιά, ένα κραγιόν, μία πούδρα και ένα κινητό τηλέφωνο. Και απάνω της έφερε ένα μεταγιόν που είχε χαραγμένο τον αριθμό 284 και ένα μονόπετρο δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό της χέρι. Δεν σας είπα να μην με ενοχλείτε. Τι? 220 ou le 284. Δεν προλάβαμε. Ο Μαρνέλης αγνοείται εδώ και 24 ώρες. Δεν τον έχει σκοτώσει ακόμα.
Πώς το ξέρεις αυτό? Θα τον σκοτώσεις στις 22 Μαΐου. Τι? Το θεώρημα των φίλιων αριθμών του Πυθαγόρα. Ποιο θεώρημα? Κοίταξε στον πίνακα. Ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ένα θεώρημα των φίλιων αριθμών ή αλλιώς των αριθμών που εκφράζουν το έτερος εγώ. Ζευγάρια αριθμών, όπου οι αριθμοί που διαιρούν ακριβώς τον έναν αριθμό, το άθροισμά τους μας δίνει ακριβώς τον άλλον. Ένα τέτοιο ζευγάρι αριθμών είναι το 284 και το 220. Πέντε αριθμοί διαιρούν το 284. Και το άθροισμά τους μας δίνει το 220. Πώς ξέρεις την ημερομηνία που θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Μαρνέλη? Κοιτάξτε στον πίνακα, κύριε υποδικητά. Ποιοι αριθμοί διαιρούν ακριβώς το 284? Το 1. Την πρώτη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρή η Δεσίλα. Το 2. Τη δεύτερη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρός ο Ευθυμίου. Το 4. Την τέταρτη μέρα του χρόνου στο ιατρείο του βρέθηκε νεκρός ο γιατρός Παπάς. Το 71. Η 71η μέρα του χρόνου, 12 Μαρτίου, βρέθηκε νεκρός ο Αργυρίου. Και το 142 που λείπει. Για να μας δώσει σε άθροισμα το 220, η 142η μέρα του χρόνου, στις 22 Μαΐου. Ο 220. Θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Μαρνέλη. Δηλαδή σε 5 μέρες. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας πώς λεγόταν? Μάνθος Κοζορός. Τι απέγινε? Τραυματίστηκε βαριά, αλλά επέζησε. Τι θα κάνετε? Πρέπει να ενημερωθώ από την οικογένεια Μαρνέλη και να δώσω εντολή για να βγει ένταλμα σύλληψης. Για το έτερος εγώ της κοπέλας που σκοτώθηκε. Και νομίζω ότι έχετε ήδη αργήσει. Γεια σας. Υπάρχει κάποια καταχώρηση, ένας τηλεφωνικός αριθμός ή μια διεύθυνση στο όνομα Μάνθος Κοζορός? Ποιος? Καλησπέρα και συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο Μάνθο Κοζορό. Ο Μάνθος δεν δέχεται επισκέψεις. Ποιος είστε? Δημήτρης Λαΐνης, εγκληματολόγος. Αφήστε μας ήσυχους, παρακαλώ. Πρόκειται για την εξαφάνιση του κυρίου Μαρνέλη. Πέρασε. Ο Μάνθος σας εδεί τώρα. Φυσικά και έχω ακούσει για τους θανάτους. Είναι η μοναδική χαρά που πήραμε τα τελευταία χρόνια ο Μάνθος κι εγώ. Τι περίμενες να ακούσεις? Ότι η μάνα τους γέννησε κι αυτούς και τέτοια? Δεν περίμενα να ακούσω τίποτα, κυρία μου. Τι θέλεις? Με λένε Δημήτρη. Ξέρω πώς σε λένε. Ασχολούμαι με τις δολοφονίες όσων εμπλέκονταν στο ατύχημα που σου συνέβη το 2007. Δολοφονίες. Ποιες δολοφονίες? Ο ένας αυτοκτόνησε και η καριόλα δεν κρεμοτσακίστηκε. Ξέρουμε και οι δύο καλά ότι δεν είναι έτσι.
αρχίδια, ξέρεις. Εσύ τους σκότωσες. Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το βλέπω κάθε βράδυ στον ύπνο μου εδώ και 8 χρόνια. Κάθε βράδυ. Μαλάκα, πάμε να φύγουμε. Ρε Τόνι, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έτσι. Θα μπλέξουμε ρε μαλάκα, έχω πιει. Θα κάνουμε και τα μάξι μπουρδέλο, δεν χωράνε κιόλας. Γάμισε τους, πάμε να φύγουμε. Πάμε, ρε! Σε το σου λέω πάμε. Θα κάνουμε το αμάξι μπουρδέλο. Είχε σπουδάσει αναισθησιολόγος. Έκανε όνειρα για την καριέρα της, για εμάς. Πόσα όνειρα πέθανε εκείνο το βράδυ μαζί της. Εσύ τους σκότωσες. 4 μήνες σε κόμμα. Στην κηδεία της δεν πήγα. 11 χειρουργία. Εσύ τους σκότωσες. Δυστυχώς. Όχι. Έχεις άλοθη για τις ημερομηνίες που έγιναν οι φόνοι. Έχω. Από την νύχτα του τροχαίου. Τουλάχιστον είσαι ζωντανός. Τι είμαι. Ούτε στον καθρέφτη δεν μπορώ να κοιταχτώ. Ακόμα και το λούσιμο είναι μαρτύριο. Εσύ αυτό το λες ζωή. Να ξεσκατίζει η μάνα μου σαν να ήμουν μωρό. Ούτε στο νεκροταφείο δεν μπορώ να πω έτσι όπως είμαι. Να της αφήσω λουλούδια. Να τη πω ότι θα τη λατρεύω για πάντα. Και ότι αυτοί που κατέστρεψαν τις ζωές μας τιμωρήθηκαν. Αν τον βρείτε αυτόν που τους έφαγε, πριν κάνετε οτιδήποτε, φέρ τον μου εδώ να του φιλήσω τα χέρια. Υπάρχει τελικά Θεός. Απλά αργεί να αντιδράσει. Είχες καμιά δουλειά να πας στο σπίτι ενός υπόπτου. Το μόνο που κατάφερες ήταν να βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Ό,τι μπορούσες να κάνεις για αυτή την υπόθεση, το έκανες. Είναι ώρα να επιστρέψεις πλήρως στα ακαδημαϊκά σου καθήκοντα.
Δεν θεωρώ ότι ο δολοφόνος αποτελεί κίνδυνο για κανέναν, πλην αυτών που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Δημήτρη, πρόσεχε. Ό,τι και αν έχεις σκεφτεί, πρόκειται για ένα δολοφόνο. Ξέρεις τι συμβαίνει. Συνδέεις αυθαίρετα αυτή την υπόθεση με τον πατέρα σου. Ό,τι και να κάνεις, παιδί μου, δεν πρόκειται να πάρεις το αίμα του πίσω. Και αν έτσι πιστεύω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Δεν το πιστεύω. Ότι οι λέξεις που ακούω βγαίνουν από το δικό σου στόμα. Είναι σαφώς προτιμότερο να ζεις σε μια άδικη κοινωνία παρά στο χάος της αυτοδικίας. Σε συμβουλεύω να σταματήσεις. Βρίσκεσαι σε επικίνδυνο σημείο. Δεν είναι δική σου δουλειά να κρίνεις ποιος πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι. Ποια είναι η δουλειά μου, κύριε Πρίτανη, το ξέρω πολύ καλά. Το χρέος μου ποιο είναι, προσπάθω να καταλάβω. Μάλιστα, κύριε αποδικητά. Μάλιστα. Έρχομαι αμέσως. Σκότωσαν τον Μαρνέλη. Πώς τον βρήκατε? Ο δολοφόνος έβαλε φωτιά. Η πυροσβεστική που ειδοποιήθηκε βρήκε το πτώμα και μας κάλεσε. Τουλάχιστον έκλεισε ο κύκλος, δεν θα έχετε άλλες δολοφονίες. Δεν προλάβαμε. Πήγαμε και από τον Κοζορό. Ακλώνει το άλοθη. Τι παρέβουν, τι δέρεξα, τι μηδέο νου κατελέστη. Τι έκανα που δεν έπρεπε, τι έκανα που έπρεπε, τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Πυθαγόρας. Από αυτό το σημείο του χορηγήθηκε αναισθητική ουσία ενέσιμη. Την ακριβή ουσία που του χορηγήθηκε θα την ξέρουμε όταν πάρουμε τα αποτελέσματα της τοξικολογικής. Τι αναισθητικό χρησιμοποιεί? Δεν χρησιμοποιεί μόνο ένα. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Στην περίπτωση του δικηγόρου χρησιμοποίησε χλωροφόρμιο με θεοπεντόνι, που έχει ευρεία εφαρμογή λόγω της ταχείας και ευχάριστης εισαγωγής στην αναισθησία και του χαμηλού κόστους. Χρησιμοποιεί νευροληπτικά σε συνδυασμό με οπιοειδή βραχίας διάρκειας δράσης, όπως είναι η φεντανίλη. Αυτά, όταν συγχορηγούνται, προκαλούν αναισθησία που χαρακτηρίζεται από ακινησία και καταστολή του εμέτου. Αυτή ήταν καρφωμένη στην καρδιά του. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις, το έκανες. Τώρα πρέπει να ξαναδούμε την υπόθεση, μπας και βρούμε το δράστη. Έχω ολοκληρώσει την έκθεση για το προφίλ του δολοφόνου. Θα τη φέρω στο γραφείο σας. Αν χρειαστείτε κάτι άλλο, στη διάθεσή σας. Να προσέχεις.
l'un est l'autre soi de l'autre. Pythagore dit, un ami, c'est un autre moi. Υπάρχει τελικά Θεός. Απλά αργεί να αντιδράσει. Συνδέεις αυθαίρετα αυτή την υπόθεση με τον πατέρα σου. Πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση των αναισθητικών ουσιών. Είχε σπουδάσει αναισθησιολόγος. Είναι η μοναδική χαρά που πήραμε τα τελευταία χρόνια ο Μάνθος κι εγώ. Ούτε στο νεκροταφείο δεν μπορώ να πω έτσι όπως είμαι. Με τις φορές θα τη λατρεύω για πάντα. Και ότι αυτοί που κατέστρεψαν τις ζωές μας τιμωρήθηκαν. Στο νεκροταφείο δεν μπορώ να πω έτσι όπως είμαι. Παπά. Βρίσκομαι και πάλι σε αδιέξοδο. Σκέφτεσαι ακόμα αυτή την υπόθεση. Παρά τις συμβουλές μου. Όχι. Για την υπόθεση νομίζω πια πως ξέρω. Τι εννοείς? Τι είναι αυτό που ξέρεις? Είσαι ακόμα σε δίλημα για το ποια είναι η δουλειά σου και ποιο είναι το χρέος σου. Σε έναν άδικο και σάπιο κόσμο. Όταν μπορείς να διορθώσεις κάτι. Τι κάνεις? Ό,τι μπορείς. Φτάνει να μη σ' απείσει μαζί του. Δημήτρη, παιδιά δεν έχω, όπως ξέρεις. Εσένα σε έβλεπα πάντοτε σαν γιο. Παρά σαν οτιδήποτε άλλο. Στο τέλος της μέρας, όταν όλα σωπαίνουν, μένουμε εμείς και η συνείδησή μας. Και είναι βαρύ πράγμα η συνείδηση. Όσο περισσότερη από δάφτη διαθέτει κανείς, τόσο μεγαλύτερο βάρος κουβαλάει στο στομάχι και τους ώμους του. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σου πω.
Μπορώ να καθίσω. Να σου φάω το φαγητό σου. Κάπου πρέπει να το κάνουμε κι αυτό. Να τρώμε. Και μετά από αυτό έχει και μήλο και μπανάνα. Βλέπω έχεις το νοσοκόμα στο αίμα σου. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά όχι μόνο. Είσαι πάντα έτσι χαμένος στις σκέψεις σου, ε. Δεν περνάω και την καλύτερη περίοδο της ζωής μου. Ξέρω. Δεν θα φας. Δεν μπορώ, δεν πεινάω. Θα έπινα λίγο νεράκι. Έχω πιει. Δεν πειράζει. Τη 220η μέρα του χρόνου. Ο 220. Ήρθε να πει στο 284 ότι οι πέτη της καταστροφής των ζώων τους τιμωρήθηκαν. Σωστά. Γι' αυτό θα το δώσεις... Σε όποιον αγαπήσω πιο πολύ. Όποιον αγαπήσεις, αληθινά. Και κάποιος που ενδιαφέρεται. Σπάνιο είδος. Ήρθες να συλλάβεις το κτήνος. Το αύριο δεν έχει έρθει ακόμα. Ήταν η αγαπημένη της φράση. Ήξερε να ζει το τώρα. Ο παππούς μου ήταν μαθηματικός.
Στα γενέθλιά μου, μου έκανε δώρο αυτά τα δύο μενταγιόν. Μου μίλησε για τους φίλιους αριθμούς του Πυθαγόρα. Μου είπε να το δώσω σε όποιον αγαπήσω αληθινά. Και αυτό έκανα. Ήμασταν αχώριστες, ήταν οι φίλοι μου. Ο άλλος με αυτός. Ίδιο σχολείο, ίδιο πανεπιστήμιο, ίδιες σπουδές, μαζί διακοπές, πάντα μαζί. Είχα φανταστεί όλη μας τη ζωή. Ότι θα την έβλεπα όμως νεκρή, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Νόμιζα ότι κάποτε θα το ξεπερνούσα ή έστω ότι θα μάθαινα να ζω με αυτό. Μετά τη δίκη έφυγα από την Ελλάδα, πήγα όσο πιο μακριά γινόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να τη σκότωναν δεύτερη φορά. Αν ο νόμος ήταν δίκαιος, δεν θα χωρούσε ερμηνεία. Αυτή ήταν η ηθική αυτούργη των θανάτων τους. Η συγχώρεση. Πέρασε ποτέ από το μυαλό σου? Η συγχώρεση είναι δουλειά του Θεού. Μόνον εκείνος μπορεί να τους συγχωρέσει. Υπάρχει Θεός? Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε όταν σκοτώθηκε η φίλη σου. Και υπάρχει τώρα να σε βοηθήσει να σκοτώσει 5 ανθρώπους. Δεν υπάρχει όταν πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και υπάρχει να κρίνει εκείνους που τις παίρνουν αντί για αυτόν. Φοβάμαι τόσο πολύ. Έχω χάσει την πίστη μου. Γι' αυτό σε ρωτάω. Πώς σε λένε? Δημήτρη Λαϊνή. Λοιπόν, Δημήτρη Λαΐνη, είναι εύκολο να λες πάνω στα νεύρα σου πως μπορείς να σκοτώσεις κάποιον κι άλλο να φτάσεις να το κάνεις. Δεν είναι απλό. Θέλει να έχεις πολύ ψυχή ή να μην έχεις καθόλου. Εγώ έκανα το χρέος μου. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Κάνε κι εσύ το δικό σου. Λίγο με νοιάζει πια που θα καταλήξω.
Σε περιμένω έξω. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Δεν χρειάζεται. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε. Το ξέρω. Αν χρειαστείς κάτι, ξέρεις πώς να με βρεις. Ναι. Πιστεύω ότι πήρες τη σωστή απόφαση για τον πατέρα σου. Κουράγιο. Όταν ηρεμήσεις από όλη αυτή τη δοκιμασία, να έρθεις να με βρεις. Α, παραλίγο να το ξεχάσω. Έφεραν αυτό το φάκελο για σένα. Τι συμβαίνει, τι έπαθες? Τίποτα. Σε βασανίζει ακόμα αυτή η υπόθεση, το ξέρω. Η επιστήμη μας είναι πολύτιμη αλλά ψυχρή. Τα κίνητρα των ανθρώπων θερμά, μπορεί να μπερδευτεί κανείς. Par exemple, c'est 184-210. Γεια σου, Σοφία.